πώς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με Φραγκοκάστελο. Λοιπόν, πάμε Φραγκοκάστελο, πάμε και στην πανέμορφη περιοχή όπου θα συναντήσουμε την κυρία Αφροδίτη Σφινιά, αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας στο Δήμο Σφακίων. Τα έχουμε ξαναπεί και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Φραγκοκάστελο Σφακίων. Ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Είναι χαρά μας να σας ευχαριστήσουμε και εμείς πολύ. Και σήμερα θα πραγματοποιηθεί και μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εκεί στην περιοχή. Σωστά? Πράγματι, σε μισή ώρα θα λάβει χώρα μία εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, υπό την αιγίδα και η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης, επιπρόσθετα της Ένωσης Σφακιανών Νομού Χανίων. Είναι αφιερωμένη στη μάχη του Φραγκοκαστέλου και στον ήρωα Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη, τον υπηρώτη που ξεκίνησε από το Δελβινάκι της Υπήρου και ήρθε εδώ στο Φραγκοκάστελο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή στη μάχη στα τέλη Μαΐου του 1828. Μάλιστα. Χρέος μας λοιπόν. Ναι, βέβαια. Χρέος μας να αποτίσουμε φόρο τιμής στους προγόνους εκείνους που αφιέρωσαν έτσι τη ζωή τους στο να εμπλουτίσουν τις σελίδες της ιστορίας μας. Μάλιστα, με την υποστήριξη και της περιφέρειας, σωστά? Μάλιστα. Όπως όλες οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα και η απόψινή. Πώς είναι το κλίμα εκεί στην περιοχή σας? Βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο στην καρδιά του καλοκαιριού. Το Φραγκοκάστελο, μια ιστορική περιοχή, μια περιοχή στην οποία βέβαια κατευθύνονται εντός εισαγωγικών κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες επισκέπτες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πράγματι, ύστερα από τους δύσκολους μήνες που περάσαμε όλοι μας, αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί η τουριστική κίνηση σε όλο το Δήμο Σφακίων έχει αυξηθεί. Οι επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι και υποδέχθηκαν τον κόσμο που μας προτίμησαν και φέτος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τηρώντας φυσικά όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές να ενισχύσουμε το εμβολιαστικό κίνημα προκειμένου έτσι να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να μπορέσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας με την ευκαιρία αυτή μια παρατήρηση, ο Δήμος Σφακίων, οι δημότες μάλλον των Σφακίων σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν εμβολιαστεί. Και συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή προκειμένου να επανέλθουμε σε μια ήρεμη πραγματικότητα ξανά. Οι πληρότητες στα καταλήματα της περιοχής σε τι ποσοστό κινούνται? Τα Σαββατοκύριακα μπορούμε να πούμε ότι αγγίζουν πληρότητα οι ξενοδοχειακές μονάδες και αυτό γιατί τα Σαββατοκύριακα επισκέπτονται τα Σφακιά και φίλοι από όλη την Κρήτη, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι και οι μέρες εκείνες της εβδομάδας που μπορούν να αφιερώσουν έτσι για τις διακοπές τους. Ναι. Αλλά έχει μια εξαιρετικά ανωδική πορεία και εύχομαι να μην εμποδίσει τίποτα την εξέλιξή της. Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την προβολή του τόπου μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι να πούμε. Και καλό καλοκαίρι. Επίσης, καλή σεζόν. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.